Συζητάμε τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2020 αλλά και τον απολογισμό για το 2018. Βεβαίως η Βουλή αποτελεί ένα αστικό θεσμό, ένα θεσμός ο οποίος νομοθετεί με βάση την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων, θυσιάζοντας την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σε αυτό το βωμό της κερδοφορίας, νομοθετεί στα πλαίσια της θωράκισης του αστικού πολιτικού συστήματος, δηλαδή για ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο από την ίδια του τη φύση, από την ίδια του τη μήτρα είναι εκμεταλλευτικό, οξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις, συγκεντρώνει δηλαδή τον παραγόμενο πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια και βεβαίως δεν μπορεί, όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά αντίθετα διατηρεί τις αλυσίδες για να μην υπάρξει πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου. Ο προϋπολογισμός της Βουλής αποτελεί τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και συμπεριλαμβάνεται, γι' αυτό συζητήθηκε και νωρίτερα, για να συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2020. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα του κρατικού του προϋπολογισμού της Βουλής είναι προσαρμοσμένα, είναι ενταγμένα στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό. Ένας μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των επιπτώσεων από τα αντιλαϊκά μέτρα και τους μνημονιακούς νόμους των προηγούμενων χρόνων, μέτρα τα οποία σημαδεύουν και σήμερα τη ζωή των εργαζόμενων, της νεολαίας, συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Μπορεί βεβαίως τυπικά να βγήκαμε από τα μνημόνια, όμως ούτε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα ακυρώθηκαν, ούτε βεβαίως δεν υπήρξε αποκατάσταση των τεράστιων απολειών. Αντίθετα, συνεχίζουν οι επιπτώσεις αυτών των βάρβαρων μέτρων μέχρι το 2060 και βλέπουμε για μετά. Έτσι λοιπόν, και ο σημερινός προϋπολογισμός που συζητάμε για το 2020 της Βουλής είναι προσαρμοσμένος σε αυτό το σκληρό μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό ακριβώς το λέω ότι έχουμε και μία περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού της Βουλής κατά 2 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν, αν τον δούμε αναλυτικά, θα δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν, παρότι έχουμε σήμερα νέα πλειοψηφία, νέα κυβέρνηση και ιδιαίτερα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση, τουλάχιστον για τα μεγέθη που επηρεάζουν το επίπεδο διαβίωσης των εργαζόμενων. Από αυτήν την άποψη λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, το τονίζουμε, ότι στο πρωταρχικό θέμα για το ΚΚΕ είναι η αποκατάσταση των τεράστιων απολειών που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο της Βουλής, αλλά και της Βουλής, συνολικά η εργατική τάξη της χώρας μας και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Και αυτές ακριβώς οι απώλειες πρέπει να αποτελέσουν το σημείο αιχμής των αγώνων, οι οποίοι ξετυλίγονται, οι οποίοι θα κλιμακωθούν ακόμη περισσότερο, όχι βεβαίως μόνο για την αποκατάσταση των απολειών, αλλά για να μπορεί να μπει στο επίκεντρο η ικανοποίηση το συνόλου των λαϊκών αναγκών, που αυτό οδηγεί ουσιαστικά σε συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, σε αλλαγές, σε επίπεδο εξουσίας, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, που είναι αναγκαίες. Αυτή η αλλαγή σε επίπεδο εξουσίας θα διαμορφώσει και νέους λαογέννητους θεσμούς, όπως θα είναι η αντιπροσώπευση του κόσμου, διαμορφώνοντας τέτοιους θεσμούς όπου οι λαϊκοί αντιπρόσωποι θα εκλέγονται από τους χώρους δουλειάς, θα ελέγχονται από αυτούς τους ίδιους χώρους δουλειάς και από αυτούς που τους εξέλεξαν, θα λογοδοτούν και θα ανακαλούνται από αυτούς που τους εξέλεξαν χωρίς ιδιαίτερα προνόμια. Αυτή άλλωστε είναι η άποψη του ΚΚΕ για τους βουλευτές. Δηλαδή για μια κοινωνία και μια οικονομία όπου θα καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και όπου επί της ουσίας κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη θα είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ θα ψηφίσει λευκό και φέτος για τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2020 αλλά και για τον απολογισμό του 2018. Είναι μια ψήφος πολιτική
και δεν σχετίζεται σε σχέση με τον απολογισμό για το πώς πραγματοποιήθηκαν αυτές οι δαπάνες. Το τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι είναι πολιτική ψήφος και για τον απολογισμό το λευκό αυτό. Είναι λοιπόν πολιτικός και μόνο ο χαρακτήρας της ψήφου μας με βάση όσα ανέφερα προηγούμενα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ψηφίζουμε, το τονίζω και πάλι λευκό, και στα δύο κείμενα, και στον προϋπολογισμό και στον απολογισμό.